συνεχίζεται αυτό το σκαμπανέβασμα, θα μπορούμε, αυτά τα σκαμπανεβάσματα σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, που ξεκίνησαν βέβαια από το τέλος του φθινοπόρου και συνεχίστηκαν με έντονη διακύμανση μέσα στο χειμώνα και συνεχίζονται βέβαια και τώρα, καθώς πηγαίνουμε προς την άνοιξη. Κάποιες έτσι διαταραχές ξεχασμένες, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις χειμωνιάτικες ροές αρχίζουν σιγά σιγά και μετατοπίζονται προς τη χώρα μας. Μια τέτοια λοιπόν διαταραχή μας επισκέφθηκε και χθες από την περιοχή της Ουκρανίας και μετέφερε έτσι πολύ ψυχρές αέριες μάζες προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα της ανατολικής και νότιας χώρας, τους θυελλούδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, αλλά και τις χιονοπτώσεις που και πάλι κάνουν την εμφάνισή τους όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ακόμη και πιο χαμηλά. Βέβαια, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που σιγά σιγά αρχίζει και ζεσταίνεται η επιφάνεια, εξαιτίας βέβαια και της μεγαλύτερης διάρκειας της ημέρας, που δίνει την ευκαιρία στον ήλιο να δράσει περισσότερο, αυτό δημιουργεί έντονη αστάθεια, με αποτέλεσμα να έχουμε και τα έντονα φαινόμενα που επισημάνατε εσείς στην αρχή, δηλαδή το χαλάζι, τις ισχυρές καταιγίδες που χτυπούν κυρίως τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, δηλαδή από τις Κυκλάδες και πιο νότια και βέβαια και την περιοχή της Κρήτης. Αυτό τώρα το σκηνικό του καιρού θα κρατήσει και σήμερα μέχρι το μεσημέρι απόγευμα στα νότια θαλάσσια τμήματα. Άρα λοιπόν και στην Κρήτη περιμένουμε να έχουμε έναν έντονο άστατο καιρό μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια ακόμη σε κάποιες τέτοιες περιοχές με υψόμετρο, πάνω από τα 800 περίπου μέτρα υπολογίζουμε. Από εκεί όμως και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η βελτίωση του καιρού. Από τις απογευματινές ώρες σήμερα θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να υποχωρούν και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη θα περάσουμε στο άλλο καιρικό άκρο. Θα πάμε δηλαδή, θα έχουμε μια έτσι αλλαγή του καιρού κατά 180 μοίρες, με τους νοτιάδες να έρχονται στη θέση πλέον των βοριάδων και να ανεβάζουν πλέον τη θερμοκρασία κοντά στους 26. Αυτό κύριε Μαρουσάκη δεν μπορώ να το αντέξω. Δηλαδή να φύγω από το κρύο, να φύγω από το χιόνι, να φύγω από το χιονόνερο, να φύγω από τη χαμηλή θερμοκρασία και να πάω στο νοτιά που ενδεχόμενα να μου μεταφέρει και τη σκόνη, αυτό με ξεπερνάει. Αυτό θα έχουμε λοιπόν και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όπως πολύ σωστά τονίσατε, και αυτό γιατί πλέον οι νέες διαταραχές που μας έρχονται, τα νέα δηλαδή συστήματα κακοκαιρίας, κινούνται πιο βόρεια, άρα θα επηρεαστεί κυρίως η Βόρεια Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι την Κυριακή στη χώρα μας θα συναντήσουμε δύο εποχές. Από τη μία πλευρά θα έχουμε την Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή θα λέγαμε χοντρικά από το ύψος της Λάρισας και πιο βόρεια, θα επικρατήσει χειμωνιάτικος καιρός, βροχές, θα παιδινά, χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σχετικό κρύο. Μια σκοτράκια εκεί δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 15 με 17 βαθμούς, σαν μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές. Στον αντίποδα βέβαια, στα νότια τμήματα της χώρας μας και βέβαια στην περιοχή της Κρήτης, θα επικρατήσουν νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και αρκετή ζέστη, με τον υδράργυρο στη Βόρεια Κρήτη να προσεγγίζει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε δηλαδή πλέον στο άλλο άκρο σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή, εξαιτίας βέβαια της διαταραχής που μας έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας. 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, τι να πω, και δύο, χωρισμένη η Ελλάδα στα δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι όπως μας το περιγράψατε. Να σας πω κύριε Μαρουσάκη, μας είχατε πει, όπως έδειχναν ή όπως υπήρχαν οι ενδείξεις την προηγούμενη εβδομάδα που τα ξαναλέγαμε εδώ μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι εκεί γύρω στην 1η του Απρίλη, τέλος του Μάρτη, έχουμε ένα νέο βαρομετρικό, θα είναι πιο ήπιο σε σχέση με αυτό που ζούσαμε που περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά έρχεται να μας πείτε αν θα συνεχίσουμε εκ νέου με διαταραχές τέτοιες πηγαίνοντας και στην άλλη εβδομάδα. Έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Βέβαια, όσο προχωρούν οι μέρες και πηγαίνουμε συνέχεια πολλοένα και περισσότερο μέσα στον Απρίλη, θα αρχίσει να υποχωρεί το κρύο. Δηλαδή, πλέον δεν έχουμε τόσο έντονες ψυχρές καταβάσεις, όπως λένε, ψυχρές εισβολές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και λατώνεται η συχνότητά τους. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή περνάνε διαδοχικές κακοκαιρίες από τα τμήματα της κεντρικής Ευρώπης, θα έχουμε γενικά έναν άστατο καιρό, που σημαίνει ότι θα δούμε συχνά πυκνά το φαινόμενο την Ελλάδα να χωρίζεται στα δύο, όπως είπαμε και για την Κυριακή, ναι. Δηλαδή και το Σαββατοκύριακο θα το ζήσουμε αυτό έντονα. Αλλά δείχνει αυτό το μοτίβο να ακολουθείται και για το πρώτο δεκαήμερο, γενικότερα του Απριλίου. Μια νέα διαταραχή, για παράδειγμα, θα μας προσεγγίσει στα μέσα της άλλης εβδομάδας, που και πάλι θα δώσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αρκετές βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Νοτιότερα όμως θα έχουμε και πάλι αφρικανική σκόνη και σχετικά πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Άρα λοιπόν πλέον θα λέγαμε ότι για την περιοχή της Κρήτης και γενικότερα στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας περιμένουμε σιγά σιγά έτσι πιο ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές, μεγαλύτερη υγρασία, δηλαδή πιο αυξημένη σχετική υγρασία,
αλλά και οι νοχιάδες θα μεταφέρουν την Αφρικανική σκονιά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο. Παρ' όλα αυτά, όμως, η ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά επιβαρημένη και με τη γύρη, αλλά και με την Αφρικανική σκόνη. Οπότε χρειάζεται προσοχή πλέον για τις ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν καρδιολογικά και κυρίως, θα λέγαμε, αναπνευστικά προβλήματα, μιας και ο καιρός αυτός επιβαρύνει αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. Έτσι, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με αλλεργικά προβλήματα που ήδη παραπονιούνται και τους βλέπεις ότι βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση και δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Εγώ κρατάω τις παρατηρήσεις αυτές. Πάντως η θερμοκρασία δεν έχει την μεγάλη πτώση που θα περιμέναμε εξαιτίας χιονιού και χαλαζιού. Δεν ξέρω πάνω στο οροπέδιο Λασιθή ούτε κάνει αυτή την ώρα. Έτσι, μια σύντομη ματιά σε αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, λέει ότι αυτή την ώρα στο Τζερμιάδο, οροπέδιο Λασιθίου, πως ο υδράργυρος είναι στους 4 βαθμούς Κελσίου. 4 βαθμοί Κελσίου και χιόνι δεν είναι λίγο περίεργο? Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι περίεργο, με την έννοια ότι για να δούμε τη χιονόπτωση εξετάζουμε κυρίως πού βρίσκεται η θερμοκρασία του μηδενός μέσα στην ατμόσφαιρα. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο ύψος θα συναντήσουμε τους 0 βαθμούς Κελσίου και από εκεί και μετά, επειδή όπως είπαμε και στην αρχή ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που πράγματι με τη βοήθεια και τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και της ηλιακής ακτινοβολίας ανεβαίνει σχετικά εύκολα η θερμοκρασία κάτω στην επιφάνεια, δημιουργείται έντονη αστάθεια, άρα λοιπόν πολύ εύκολα μπορούν να φτάσουν οι χιονονυφάδες στην επιφάνεια του εδάφους με τη μορφή χιονόπτωσης ή χιονοχάλαζου, επειδή επικρατεί έντονη αστάθεια και έντονα καθοδικά ρεύματα οδηγούν τις χιονονυφάδες πιο γρήγορα στην επιφάνεια του εδάφους χωρίς να προλαβαίνουν να λιώσουν, ακόμα και αν έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές κάτω χαμηλά.